unboxing και αυτό το υπόσχεση για το Perlae Imperii. Το δεύτερο expansion του Res Arcana, ένα παιχνίδι του Tom Lehman, παιχνίδι το οποίο το έχουμε παρουσιάσει στο επιτραπέζιο, με δείξαμε και πώς παίζει με εκτενή βίντεο. Το αγαπήσαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο engine building, με πολύ ωραία παραγωγή, fantasy στο θέμα. Εδώ λοιπόν είναι η δεύτερη επέκταση του παιχνιδιού, η οποία βάζει 12 artifact cards, 4 mage cards, 4 monument cards και 25 pearl tokens, πέρλες. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Το φυλάδιο οδηγιών, το οποίο δείχνει όλα τα περιεχόμενα, δείχνει επιπλέον το setup, 2 με 5 παίκτες, δείχνει τις μικρό λεπτομέρειες στους κανόνες και αλλαγές και τέλος κάποια FAQ αντίστοιχα. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Θα βρούμε μέσα καινούργιες κάρτες, artifacts, monuments και mage cards. Αυτά είναι τα monuments. Η ποιότητα είναι αρκετά καλή. Δεν είναι Lean Infinity, ωστόσο, από ό,τι θυμόμουν σωστά. Αυτά είναι τα monuments. Solomon's Temple, Underwater Altar, Great Wall και Hidden Wall. Τα τέσσερα monument του βάζει το παιχνίδι. Στη συνέχεια βάζει καινούριους μάγους. Dragon Tamer, Seafarer, Infuser και Illusionist, οι καινούργιοι μάγοι που μπαίνουν μέσα, άλλοι τέσσερις, που είναι πολύ σημαντικές γιατί οι δυνατότητες τους, τα ability τους δίνουν πολύ ποικιλία και τέλος υπάρχουν και 12 artifacts, καινούρια. Το art είναι πολύ ωραίο στο παιχνίδι, γενικά έχει πολύ ωραίο gameplay. Θα σας προτρέψω να δείτε το βίντεο γιατί το πώς παίζει το παιχνίδι αν δεν το έχετε δει ήδη. Οι πέρλες, οι οποίες ανακάλυψα προς μεγάλη μου ευχαρίστηση ότι έχουν φλάτο το κάτω μέρος για να μπορούν να στέκονται πάνω, γιατί όσοι κυνηγάγαμε πάνω στο τραπέζι. Είναι όμως ωραίες, κοιτάξτε. Δεν είναι απλά λευκό. Έχουν κάνει πολύ ωραία παραγωγή. Και τέλος, έχουμε δύο places of power. Ένα είναι το Magical Menagerie και το άλλο είναι το Alchemical Workshop, το οποίο δίνουν έξτρα ποικιλία στο παιχνίδι, σαφέστατα. Και τέλος, το τελευταίο που μας μένει να δούμε είναι το δεύτερο Place of Power, το Blood Isle, πολύ ωραία το art, και το Pearl Bed που ταιριάζει και με τις πέρλες εδώ. Ένα magic item και τέλος το setup, τα monuments και τα Place of Power για 2, 3, 4 και 5 παίχτες, σαν reminder. Πολύ χρήσιμο αυτό, γιατί μπορεί εύκολα, χωρίς να τρέχουμε στους κανόνες και το game end, να στήσουμε το παιχνίδι πολύ εύκολα. Πολύ καλό. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του expansion. Νομίζω οι fan του συγκεκριμένου engine building παιχνιδιού πρέπει να το αποκτήσουν. Εγώ το πήρα με μεγάλη χαρά. Με την πρώτη ευκαιρία θα το βάλουμε μέσα στο μείγμα και θα το δοκιμάσουμε μαζί με το core game για να δούμε τι αίσθηση αφήνει. Αν και νομίζω ότι μόνο καλύτερο μπορεί να κάνει ένα ήδη καλό παιχνίδι.